Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στη σημερινή εκδήλωση για την παράδοση, την κυκλοφορία της σύραγγας στο Δερβαίνη, ολοκληρωμένων τμήματων της Ολυμπίας Οδού και επιθεώρηση τα εργοτάξια τόσο της Ιωνίας Οδού όσο και της Ιόνιας Οδού. Για μας και για τον ελληνικό λαό σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μια μέρα που μιλάνε τα έργα της κυβέρνησης από μόνα τους. Βρισκόμαστε εδώ όχι για την τυπική διαδικασία εγγενείων, ούτε για τη σύραγγα στο Δερβαίνη, ούτε για τη σύραγγα στην Κλόκοβα, που πραγματικά είναι αξιοθαύμα στους ο χρόνος που ολοκληρώθηκε και είναι ένα έργο που περιμένει οι Έλληνες πολίτες για πολλές δεκαετίες, ούτε για το τμήμα μέχρι το Κιάτο. Αλλά για να δούμε μαζί σας την πρόοδο των εργασιών σε όλα τα εργοτάξια και να διαπιστώσουμε από κοινού τη μεγάλη προσπάθεια όλων των συντελεστών για την μεγάλη και λειτουργική ολοκλήρωση των έργων το Μάρτιο του 2017. Των έργων που πριν 1,5 χρόνο ήταν ημιθανή, τελματωμένα, με σωρευμένα προβλήματα, με πολλές εκκρεμότητες στις αδειοδοτήσεις, στις απολωτριώσεις, στις μεταφορές δικτύων, στα σημεία που τέμνεται το οδικό δίκτυο με το σιδηροδρομικό δίκτυο, 12 χρόνια μετά την έναρξη των έργων. Αξίζει τον κόπο να τονίσουμε όχι μόνο την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα για την ολοκλήρωση των έργων και την επανεκκίνησή τους, αλλά ότι στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε δεν μπορεί να δημοκρατηθεί κανένα δημόσιο έργο αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απολωτριώσεις και οι αρχαιολογικές έρευνες. Φίλες και φίλοι, να επαναλάβουμε ότι τα έργα υποδομών δεν ανήκουν σε καμιά κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, περιφερειάρχη ή δήμαρχο. Ανήκουν στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα πολίτη. Εμείς κρινόμαστε για την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τον ορθό σχεδιασμό και το κόστος των έργων. Σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, μιλάνε οι πράξεις και τα έργα της κυβέρνησης. Μιλάει η διαπραγμάτευση των αποζημιώσεων των παραχωρησιούχων και των εργοληπτών, που είναι κατά 764 εκατομμύρια λιγότεροι από τα διεκδικούμενα. Μιλούν τα εργοτάξια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι χιλιάδες πολιτών που εργάζονται εκεί. Μιλούν τα 246 εκατομμύρια από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και γίνονται συγκρίσεις. Μιλούν η ολοκλήρωση των οδικών δρόμων και των σιδηροδρομικών γραμμών στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο, που ήταν οι ξεχασμένες αδικημένες περιοχές της χώρας. Μιλούν τα μικρά και τα μεσαία έργα σε όλη την περιφέρεια. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και στο πολιτικό και στο θεσμικό και στο παραγωγικό τομέα. Έχουμε σχέδιο και παρά τις δυσκολίες θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, από την κρίση την οικονομική, από την κρίση την πολιτική, αλλά και από την κρίση τη θεσμική.